Καλημέρα σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί φεύγω για την Κύπρο. Όχι, το λέει, γιατί άλλοι εδώ μέσα, πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων, παίρνουν το λόγο, μιλάνε για 5 λεφτά δίθεν παρέμβαση, μιλάνε 25. Έχει γίνει πάγιο στοιχείο της διαδικασίας αυτής της Βουλής και κάποτε πρέπει να σταματήσει. Κανονική ομιλία, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερψηφίζει, όπως είναι αυτονόητο και όπως κάνει πάντα, με το δικό του σκεπτικό, την πρόταση μομφής που έχει κατατεθεί προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μένει όμως μόνο σε αυτό. Καταθέτουμε εδώ μέσα στη Βουλή τη μομφή που καταθέτουμε καθημερινά μαζί με το λαό, την ελληνική νεολαία, το εργατικό λαϊκό κίνημα, στους αγώνες που αναπτύσσονται ενάντια στην πολιτική αυτής της κυβέρνησης και τις συνέπειές της. Μομφή λοιπόν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι μόνο μία, αλλά πολλές μομφές. Μομφή για το έγκλημα των τεμπών και την άθλια αποκρουστική κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψής του. Και μη μας παριστάνετε τους ανήξερους, κύριε της κυβέρνησης, συγκάλυψη είναι αυτό που κάνετε από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Από τότε δηλαδή που τρέξατε να μπαζώσετε το χώρο του εγκλήματος και να μοντάρετε τα ηχητικά των συνομιλιών ή τέλος πάντων όποιος το έκανε, νομίζοντας ότι έτσι θα σας ξελάσπωνε, μόνο και μόνο για να ενισχύσετε το αφήγημά σας περί αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους και να μας πείτε ότι φταίει μόνο ένας σταθμάρχης. Θέλατε να κρύψετε την πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια, από τις ζωές των ανθρώπων. Μια πολιτική την οποία έχετε υπηρετήσει τόσο εσείς, όσο βέβαια και προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή την πολιτική που ακολουθείτε βεβαίως σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες, όπως απέδεξε άλλωστε και το χθεσινό, το είδαμε όλοι, τραγικό περιστατικό στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός αν μας πείτε και εκεί ότι έφταιγε εκεί κάποιος σταθμάρχης, κάποιος υπάλληλος, μια ολόκληρη γέφυρα εκεί κατέρευσε, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Συγκάλυψη κάνατε και κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου αρνηθήκατε να κληθούν σημαντικοί μάρτυρες. Συγκάλυψη είναι βέβαια και το κλείσιμο άρων-άρων της Εξεταστικής την ώρα που είχε διαβιβαστεί η δικογραφία από τη δικαιοσύνη. Αλλά και το πόρισμα της ντροπής, το εγχειρίδιο της συγκάλυψης που καταθέσατε μόνοι σας την προηγούμενη εβδομάδα, όπου δεν εντοπίζετε καμία ποινική και πολιτική ευθύνη για το έγκλημα. Και φυσικά, εκτός από την πρακτική της συγκάλυψης, υπάρχει και ο νόμος της συγκάλυψης. Ο περιβόητος νόμος περί ευθύνης υπουργών, που επιτρέπει στον κύριο Καραμαλή και τους άλλους να κρύβονται και να μην δικάζονται, όπως κάθε πολίτης αυτής της χώρας, από τη δικαιοσύνη, ενώ έχουν κατατεθεί μηνύσεις εναντίον τους από συγγενείς των θυμάτων. Και εδώ πέρα έχετε βάλει την υπογραφή σας όλοι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά ως υπουργοί και στελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όταν το ΚΚΕ πρότεινε στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος, που τα προβλέπει αυτά, κάνατε όλοι τους ψόφιους κοριούς και το απορρίψατε. Γιατί το απορρίψατε? Τι κάνει νιαου-νιαου στα κεραμίδια? Γιατί θέλετε να προστατεύετε ο καθένας τους δικούς του υπουργούς. Αλλά δεν κάνετε μόνο αυτό. Αθωώνετε την ίδια την πολιτική που οδήγησε στο έγκλημα. Και εσείς της κυβέρνησης και εσείς της συνενετικής αντιπολίτευσης. Τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες από δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κύριος Παπάς εξομοίωσε σε τηλεοπτική εκπομπή, απευθυνόμενος μάλιστα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το έγκλημα των τεμπών με ένα δυστύχημα στο δρόμο που οφείλεται σε μια ασυνειδησία του οδηγού. Ενός οδηγού.
Είδατε λοιπόν πώς τροφοδοτείται από πολλές πλευρές το κυβερνητικό αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Ο κύριος Πίρτζης, απ' την άλλη, είπε ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στη μη εκτέλεση της περιβόητης σύμβασης 717 και στην τραγωδία. Σαμπάνιες άνοιξαν στην κυβέρνηση μόλις το άκουσαν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ λιδώρησε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του ΚΚΕ για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, δεν την ψήφισε, δεν μπήκε καν στον κόπο να καταθέσει πόρισμα. Μέχρι και στην αιτιολόγηση της πρότασης Μομφής αναφέρεστε αρνητικά στην Εξεταστική Επιτροπή, επειδή διαεύνησε ευθύνες από το 1997, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, του τεμαχισμού του ΟΣΕ, που τελικά οδήγησε και στην ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε. Λες και αυτό σας εμπόδισε να πείτε την αλήθεια. Μα γιατί τέτοια ήμουν πια? Τι σας ενόχλησε ακριβώς? Το ότι ζητήσαμε όσο οφείλαμε να ελεγχθούν τα πεπραγμένα όλων των υπουργών, όπως του κυρίου Χατζηδάκη ως υπουργού μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας? Φανταζόμαστε πως όχι. Μήπως του κυρίου Ραγκούση, που τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν τότε υπουργός μεταφορών του ΠΑΣΟΚ? Μήπως του κυρίου Χρυσοχοΐδη, που τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία και ήταν τότε επίσης υπουργός μεταφορών του ΠΑΣΟΚ? Μήπως του κυρίου Βορύδη, που ήταν υπουργός μεταφορών του ΛΑΟΣ τότε επί κυβέρνησης Παπαδήμου, με κορμό το ΠΑΣΟΚ? Βλέπετε, κύριε Ανδρουλάκη, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την ιστορία το κόμμα σας έχει βάλει τη σφραγίδα του με όλους τους δυνατούς τρόπους. Ενώ και τους βουλευτές της ακροδεξιάς, που κάθονταν κάπου στα ορεινά της Βουλής, κυβερνητικούς παράγοντες τους κάνατε πρώτοι εσείς πριν τους ενθυλακώσει η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε ονόματα, τα ξέρετε όλα, χαρτί και καλαμάρι. Αλλά η δική σας θέση από την πρώτη στιγμή ήταν να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμαλής και Σπίρτζης μονάχα για την οικονομική ζημιά που έκαναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για το ίδιο το έγκλημα. Λες και αυτό είναι που καίει τους συγγενείς και τον κόσμο όσον αφορά το Τατέμπι, αν ζημιώθηκε οικονομικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο ερώτημα. Πότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν περισσότερο στριμωγμένη, περισσότερο εκτεθειμένη για το ζήτημα του εγκλήματος στα Τέμπη? Πριν 4 μήνες που συζητούσαμε για τη συγκρότηση εξεταστικής και προανακριτικής επιτροπής ή σήμερα? Προφανώς σήμερα. Και αυτό οφείλεται και στον αγώνα κυρίως των συγγενών των θυμάτων και στην πίεση όλου του λαού και της νεολαίας και στην Εξεταστική Επιτροπή και στην μεγάλη εμβληματική στιγμή της Γενικής Πανεργατικής Απεργίας στις 28 του Φλεβάρη, στον ένα χρόνο ακριβώς από το έγκλημα, την οποία εσείς του ΠΑΣΟΚ με τη συνδικαλιστική σας ηγεσία στη ΓΕΣΕΕ κάνατε τα πάντα για να την υπονομεύσετε. Και αποτύχατε βεβαίως για μια ακόμα φορά παταγωδός. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί όπως είπα οι μομφές είναι πάρα πολλές. Μομφή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί την ίδια ώρα που ο λαός στενάζει από την ακρίβεια, αυτή εμπλέκει τη χώρα και το λαό μας όλο και πιο βαθιά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναλάβει ρόλο ή θέλει να αναλάβει περισσότερο ρόλο πρωτοπαλίκαρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αυξηθούν οι ήδη υπέρογγες πολεμικές δαπάνες που τροφοδοτούν τη διαιώνιση του πολέμου. Δαπάνες που είτε με ευρωομόλογο είτε αλλιώς θα τις πληρώσουν όπως πάντα οι λαοί και ανάμεσα σε αυτούς κυρίως ο ελληνικός λαός. Μομφή, κύριε, της κυβέρνησης, γιατί όπως μάθαμε πάλι από τρίτους, συγκεκριμένα από τον Ζελένσκι που το είπε δημόσια,
έχετε συμφωνήσει ή είστε σε προχωρημένες συζητήσεις για αποστολή επιπλέον οπλικών συστημάτων που μάλιστα αφορούν την αεράμινα. Οπλικά συστήματα που έχει χρυσοπληρώσει ο λαός μας και είναι κρίσιμα για την προστασία των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, ιδιαίτερα στις τοποθεσίες όπου βρίσκονται. Μομφή, γιατί έχετε στείλει τη φρεγάτα Ύδρα του πολεμικού ναυτικού 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, στο στόμα του λύκου, για να περιφρουρήσετε διάφορα εφοπλιστικά συμφέροντα και να συμβάλλετε σε πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που κρατούν ζεστή την πλάτη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ για να διαπράττει αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα. Μομφή επίσης γιατί φορτώνεται στο λαό τα βάρη της ακρίβειας, τα βάρη του πληθωρισμού που προκαλεί η πολιτική που και εσείς, όπως και άλλες κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρετείτε. Ο βασικός μισθός που προτίθεστε να ανακοινώσετε θα είναι, όπως φαίνεται, λίγο ψηλότερος από αυτόν που υπήρχε το 2012, ενώ ο μέσος μισθός είναι 26% χαμηλότερος από αυτόν που υπήρχε το 2009. Και τι κάνετε; Κλέβετε τις τριετίες 12 ετών από τους εργαζόμενους με αυτό το μούφα ξεπάγωμα που κάνετε και αρνείστε να υιοθετήσετε τις προτάσεις, για παράδειγμα, του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα και την ενέργεια. Γιατί; Δεν έχετε χρήματα; Θέλετε να σας πούμε πού να τα βρείτε; Οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες καταγράφουν το 2022 αύξηση 75,5% στα κέρδη τους, φτάνοντας στα 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, αύξηση 75,5% την ώρα που ο λαός στενάζει. Να ποιους προστατεύετε; Και μετά μας λένε ότι σας πολεμάνε τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Σιγά τα αίματα, γελάει ο κόσμος όλος. Το ότι κάποιοι, βέβαια, μεγάλοι επιχειρηματίες που σας έχουν στηρίξει οι άνθρωποι τόσα χρόνια με χέρια και με πόδια, τώρα έχουν προφανώς περισσότερες απαιτήσεις και σας στέλνουν προειδοποιητικές βολές, δεν τους ικανοποιείτε σε όλα, είναι άλλο ζήτημα. Και βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Τι να γίνει, τα έχουν αυτά οι δουλειές σας. Μομφή σας κάνουμε και για το έγκλημα που πάτε να διαπράξετε στη Λάρκο, μη ανανεώνοντας τουλάχιστον τις συμβάσεις των εργαζομένων που λήγουν σε 4 μέρες, στις 31 Μαρτίου. Τους πετάτε έξω για να δώσετε αυτό το χρυσορυχείο που διαθέτει η χώρα μας για παλιοσίδερα στο δίθεν επενδυτή που βρήκατε ή που δεν βρήκατε. Γιατί ο κύριος Σταϊκούρας, τέτοιο θρασίμι αυτός, από την πατρίδα μου τη Φθιώτιδα, προχτές τους έστειλε φυλάκια λέγοντάς τους ότι δεν υπάρχει επενδυτής. Επενδυτής δεν υπάρχει, τους απάντησε. Φυλάκια. Αυτή η απάντηση ενός υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Σταϊκούρα, κύριε οικονόμου, για να πιάσω αυτή την περιοχή της Φθιώτιδας, αλλά και των υπολείπων της πλειοψηφίας εδώ μέσα. Αλλά να ξέρετε, δεν θα σας περάσει. Θα φροντίσουν οι εργάτες της Λάρκο, ο λαός της Φθιώτιδας, της Στερεάς Ολάκερης, της Ελλάδας Ολάκερης και το ΚΚΕ γι' αυτό. Μομφή και για την ιδιωτικοποίηση και περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας. Για τις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ και εσείς, αντί να τις καλύψετε, ο καημός σας είναι να ξεκινήσετε τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, νομιμοποιώντας το φαγελάκι. Να το νομιμοποιήσετε εκβιάζοντας δηλαδή τους ασθενείς και πατώντας πάνω στον πόνο και την αγωνία τους. Και πάει ο κύριος Γεωργιάδης πάνω από το κεφάλι τους, μετά το χειρουργείο τους,
και βγάζει και αναμνηστικές φωτογραφίες. Λίγη ντροπή ποτέ δεν βλάπτει. Μομφή επίσης για το νόμο έκτρωμα που ψηφίσατε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που κάνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση κανονικό εμπόριο, που βαφτίζει αριστεία όχι το να γράφεις καλά στις πανελλαδικές, αλλά το να έχουν λεφτά οι γονείς σου να πληρώνουν τον ιδιώτη, τσαλαπατώντας ακόμα και το αστικό σύνταγμα που εσείς έχετε ψηφίσει. Μομφή για την πολιτική σας στην αγροτική παραγωγή, για την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται, για τα σχέδια ξεκληρίσματος που προωθείτε ενάντια στους αγρότες της Θεσσαλίας, συκοφαντώντας τους και από πάνω, αξιοποιώντας τα πορίσματα των Ολλανδών που εσείς οι ίδιοι προσλάβατε ότι θέλουν να κάνουν την περιοχή τους έρημο επειδή κάνουν το έγκλημα να καλλιεργούν βαμπάκι. Για να μην τα πολυλογούμε, μομφή για όλη σας την πολιτική από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τέλος. Για όλους σας τους νόμους, όλες σας τις αποφάσεις και επιπλέον για την αλαζονία σας, τη διαπλοκή, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών που επιχειρείτε. Γιατί τελικά και όλα αυτά από την πολιτική σας απορρέουν, αυτή την πολιτική που θυσιάζει την κάλυψη των αναγκών των πολλών, κάποιες φορές ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή για τα κέρδη των λίγων. Απέναντι σε αυτή την πολιτική, εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανένα ουσιαστικό αντιπολιτευτικό ρόλο στην παρέα των κομμάτων της ξεπεσμένης και αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή στο παρεάκι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, της Πλεύσης που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη πρόταση που συζητάμε από κοινού. Τον πραγματικό αντιπολιτευτικό ρόλο τον αναγνωρίζουμε μόνο στον ίδιο τον ελληνικό λαό και την νεολαία του, στο κίνημά τους, στους φορείς τους. Αυτοί είναι που καταθέτουν κάθε μέρα τη μόνη ουσιαστική, αποτελεσματική, γνήσια και ειλικρινή μομφή. Είναι η μόνη που έχει πραγματικό αντίκρισμα, γιατί είναι η μόνη που έχει ήδη καταφέρει να στριμώξει την κυβέρνηση και αύριο είμαστε σίγουροι ότι θα τη στριμώξει ακόμα πολύ περισσότερο. Εκεί καταθέτουμε και εμείς όλες μας τις δυνάμεις. Από αυτή τη λαϊκή μομφή, εσείς όλοι όμως είστε στην καλύτερη περίπτωση απόντες. Στη χειρότερη και πιο συνηθισμένη είστε απλά απέναντι. Ακριβώς γιατί η πολιτική σας γραμμή στα βασικά ζητήματα είναι ίδια ή παρόμοια, φυσικά, με αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που συμφωνούσε να φτιαχτούν, αλλά ζητούσε πρώτα την κατάργηση του άρθρου 16. Τις δηλώσεις σειράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επίσης για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16, ακόμα και για την επιβολή διδάκτρων. Το ξέπλυμα που κάνατε στην ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις μέρες που οι αγρότες της χώρας μας αλλά και όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στα μπλόκα και στους δρόμους του αγώνα ενάντια της. Το ότι δεν τολμάτε να μιλήσετε για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έγκλημα των τεμπών και μάλιστα κάνετε λες και σας πάτησαν και τον γκάλο όταν μιλάμε εμείς για αυτές. Το ότι το μόνο που τολμάτε είναι να ζητήσετε για την ακρίβεια συγκεκριμένα, αυτό που ζητάτε είναι να μειωθούν κάποιοι έμεσοι φόροι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τόσο όσο το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διευκρινίζεται επίσης, και να φορολογηθούν τα λεγόμενα υπερκέρδη πάλι με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, η όλη κριτική σας προς την κυβέρνηση είναι ότι αυτή δεν εφαρμόζει, λέτε σωστά, τις κατευθύνσεις και την πολιτική της Ένωσης. Συγχαρητήρια, τον στριμώξατε πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη με αυτό. Δεν μπορεί να πάρει ανάσα ο Δόλιος.
αναγορεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι ξέρουν τι ρόλο έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, και στη χώρα μας με τις τρόικες και τα υπόλοιπα, σε εγγυητή μάλιστα των λαϊκών δικαιωμάτων και της ευημερίας μας. Και γράφεται στην πρόταση Μομφής ότι η Ελλάδα μοιάζει όλο και λιγότερο με σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ αυτό ακριβώς που ζούμε είναι η κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας θυμίσουμε μέρες που είναι, μιας και προχτές ήταν η επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821, τι έλεγε ο στρατηγός Μαγκριγιάννης. «Και ελευθερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης». Βέβαια, ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να πλειοδοτήσει από τη Θήβα, για να μην φανεί ότι σέρνεται πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη, να κάνει τη μνημειώδη πρόταση για τους διεθνείς παρατηρητές στις επόμενες εκλογές που θα μας σώσουν από την Οθεία. Αφέλεια, επιπολαιότητα. Και εσείς οι πιο έμπειροι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τον προστατεύετε τον άνθρωπο? Εκτός αν ήταν ηθελημένο και αυτό το δώρο που κάνατε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Η πάσα που της δώσατε δηλαδή για να εκτρέψει τη συζήτηση από πρόταση δυσπιστίας και όσα αυτή αφορά στο αν και ποιος αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε τι να πούμε πια. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν δεν υπήρχε ο κύριος Κασελάκης, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε οπωσδήποτε να τον εφεύρει. Όταν όμως έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυρία Κεραμέως το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, που καταργούσε κάθε διασφάλιση για τη μυστικότητα και την αμεσότητα φυσικά της ψήφου, που καταργούσε την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών και το ΚΚΕ προειδοποιούσε για τους κινδύνους, όπως ότι παραδίδει προσωπικά δεδομένα όχι απλά στον κρατικό μηχανισμό, αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα σε εταιρείες του εξωτερικού που θα διακπεραιώνουν και την εκλογική διαδικασία της επιστολικής ψήφου, εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τι κάνατε? Τρέξατε να το στηρίξετε, να το υπερψηφίσετε στην Επιτροπή, ενώ τελικά, για άλλους λόγους φυσικά, και αφού είχατε γίνει βούκινο, αλλάξατε την ψήφο σας στην Ολομέλεια. Έτσι δεν πέρασαν δύο μήνες και μάθαμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει fake volan τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων και τα μοίρασε στην κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και ποιος ξέρει σε πόσους άλλους ακόμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και για τα θέματα του λεγόμενου κράτους δικαίου που έχετε κάνει σημαία ορισμένη, έχετε λερωμένη όλη τη φωλιά σας. Τι άλλο να θυμηθούμε? Ότι όλοι μαζί απορρίψατε την πρόταση του ΚΚΕ να μην διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δηλαδή να μην είναι άμεσα ελεγχόμενη από αυτές, αλλά να εκλέγεται από το σώμα των δικαστών, όπως άλλωστε ζητάνε και οι ίδιοι. Και βέβαια παρουσιάζεται και εδώ ως εγγυητή ποιον άλλον, μα φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που με το σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ και τα Λόμπι, στο οποίο ήταν μπλεγμένη και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εκλεγμένη με το ΠΑΣΟΚ τότε, πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έλεγε επιλέξει ότι η ικανότητα αυτών των Λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη, εισαγωγικά είναι, αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, όπως ακριβώς το ακούτε. Και αυτό βέβαια δεν πέρασε από μόνο του. Κάποιοι ευρωβουλευτές το ψήφισαν. Ποιοι ήταν αυτοί όσον αφορά τους Έλληνες? Ήταν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι και της ελληνικής λύσης του κυρίου Βελόπουλου, που τώρα τελευταία μας το παίζει και αντισυστημικός. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Τέτοια συγχαρητήρια σαν και τα δικά μου να σας δώσει και ο λαός στις ευρωεκλογές.
αλλά να ήταν μόνο αυτό το ζήτημα που ψηφίζεται μαζί. Αν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και το ΠΑΣΟΚ το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο η σύμπλευσή σας απογειώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τη Νέα Αριστερά φυσικά, ψήφισε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 74,6% των ψηφοφοριών και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στο 92,6%. Με τέτοια ποσοστά συμφωνίας είναι να απορεί κανείς και τι τις θέλετε τις ξεχωριστές ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί δεν τις ενώνετε σε μία για να τελειώνουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι από την πρόταση δυσπιστίας που συζητάμε, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας που υπογράφουν προσπαθούν να αποκομίσουν συγκεκριμένα πολιτικά ωφέλη. Τα τελευταία διαγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα μάτς που μάλλον δεν έχει όρεξη να το παρακολουθήσει κανείς για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να παίζεται έτσι το κάπως το παιχνίδι της κυβερνητικής εναλλαγής, να εγκλωβίζεται μια δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη, αρπάζει την ευκαιρία για να επαναφέρει το ψευτοδίλημα περί σταθερότητας ή αστάθειας. Να εκβιάσει το λαό εν ώψη των ευρωεκλογών, ώστε να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο του, που από ό,τι φαίνεται έχουν αποφασίσει να τις δώσουν αρκετοί από όσους τις έδωσαν εκείνο το περιβόητο 41% πέρσι το καλοκαίρι. Δεν θα το πετύχει όμως. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό δεν αποτελούσε λευκή επιταγή, ούτε ένδειξη ότι ο κόσμος καλοπερνάει και τους δείχνει εμπιστοσύνη. Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί από τη μεγάλη συμμετοχή σε μια σειρά λαϊκές κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, από τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει και θα δυναμώσει κι άλλο, όσο έρχονται τα πιο δύσκολα σε πάρα πολλά μέτωπα, η οποία αποτυπώνεται κάπως και στις μετρήσεις και είναι βέβαιο ότι θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Ο μόνος τρόπος όμως για να πιάσει πραγματικά τόπο είναι με την ψήφο στο ΚΚΕ, στον μόνο πραγματικό στρατηγικό αντίπαλο αυτής της κυβέρνησης. Αυτή την ψήφο φοβάται αυτό το σάπιο σύστημα, αυτή την ψήφο φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι η μόνη ψήφος που αμφισβητεί όλες τις βασικές επιλογές της, η μόνη που θα γίνει δύναμη στο δρόμο, στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, στους αγώνες του λαού μας, που μπορούν να τους στριμώξουν, να πετύχουν ο λαός μας νίκες και η νεολαία μας, να ανοίξουν τελικά ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα. Εμείς θα είμαστε εκεί, σε αυτό το δρόμο, στο δρόμο του αγώνα για μια πραγματική ριζική αλλαγή. Ευχαριστώ.